Άνεργοι και άνεργες, συμβασιούχοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες, εμπιστευτείτε στην κάλπη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπροστά στο δελτίο θύελλας που ήδη έχει αναγγελθεί. Ο εργάτης, η εργάτρια, ο φτωχός υπάλληλος, ο φτωχός επαγγελματίας και αγρότης, ακόμα και αν δεν πήρε μέρος σε απεργίες και άλλες κινητοποιήσεις, μπορεί και πρέπει να ψηφίσει με κριτήριο το ταξικό, το πολιτικό του ένστικτο. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει φέρει πιο κοντά στην εμπειρία ότι η ένταξη ωφελεί αποκλειστικά και μόνο τα μονοπόλια. Είναι σε βάρος του λαού. Όλη η Ευρώπη έχει δοκιμάσει τα φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τη συνεργασία φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, κυβερνήσεις συνεργασίας με μεταλλαγμένα αριστερά και δυστυχώς κομμουνιστικά κόμματα. Έχετε γνωρίσει κεντροαριστερές κυβερνήσεις στη Γαλλία και την Ιταλία να παίρνουν ενεργό μέρος στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με πόλεμο, με εκφιασμό και εκφοβισμό. Μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ, που την ψήφισαν όλα τα κόμματα με μοναδική εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, άρχισε η αρπαγή των λαϊκών κατακτήσεων σε όλη την Ευρώπη. Βρήκαν την ευκαιρία τότε να περάσουν μια συνθήκη χωρίς την απαιτούμενη λαϊκή αντίσταση, καθώς το εργατικό κίνημα βρέθηκε σε υποχώρηση και προχωρούσε η καπιταλιστική παλινόρθωση στις σοσιαλιστικές χώρες. Σε αυτό το έδαφος βγήκαν επίσης στην πορεία στην επιφάνεια κόμματα νοσταλγή του Χίτλερ, του φασισμού, με πρόσχημα το υπαρκτό μεταναστευτικό πρόβλημα που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ως χώρα που στήριζε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη ληστεία των λαών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει το δικό της ρόλο στην αντιδραστικοποίηση, στην εμφάνιση τέτοιων κομμάτων, καθώς αποτελεί σήμερα επίσημη ιδεολογία της η ανιστόρητη ταύτιση κομμουνισμού και φασισμού. Μόνο ένα πανίσχυρο, ριζοσπαστικό, ανατρεπτικό εργατικό κίνημα με γερές συμμαχίες μπορεί να οδηγήσει τις αντιδραστικές, τις φασίζουσες και φασιστικές απόψεις στο περιθώριο να μείνουν γραφικά γκρουπούσκουλα. Καμιά άλλη πρόταση δεν μπορεί επί της ουσίας να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα με φραστικά αντιφασιστικά συνθήματα. Από αυτό το βήμα απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που τα συμφέροντά σας είναι ασυμβίβαστα με τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Δοκιμάστε να ξαναβρείτε την ελπίδα κάνοντας πανίσχυρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην κάλπη. Δυνατό κουκουέ, δυνατός λαός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μόνο του, πριν ακόμα φανούν τα σύννεφα στον ορίζοντα, πρόβλεψε, προειδοποίησε όταν τα άλλα κόμματα ταύτιζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ασφάλεια και την ευημερία. Θυμηθείτε τι έχουμε προβλέψει για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον πόλεμο, τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, για το σχέδιο Ανάν στο Κυπριακό, για τις ιδιωτικοποιήσεις, τις αλλαγές των εργασιακών σχέσεων, την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τις κοινοτικές επιδοτήσεις, για τα διάφορα κοινοτικά πακέτα με αποδέκτη κυρίως την πλουτοκρατία. Προειδοποιήσαμε στις εκλογές του 2009 ότι στα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονταν αντιδραστικές αλλαγές που κατοπινά γράφτηκαν στα μνημόνια. Κάθε μέρα ο εργαζόμενος λαός, ο άνεργος, ο συνταξιούχος ακούει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι αυτές οι εκλογές είναι οι κρισιμότερες της μεταπολίτευσης. Από τα άλλα κόμματα ακούει ότι τώρα υπάρχει ευκαιρία να σχηματιστεί μια κυβέρνηση των αντιμνημονιακών δυνάμεων, μια κυβέρνηση της αριστεράς, που θα διαπραγματευτεί μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιστρατεύτηκαν μάλιστα ψεύτικα επιχειρήματα για τον πόνους των 50 εδρών και των μονοεδρικών. Επιμένουμε. Οι κρίσιμες μάχες δεν έχουν δοθεί ακόμα από το λαό. Είναι μπροστά μας. Ωστόσο, η εκλογική αναμέτρηση δεν πρέπει να είναι μια χαμένη μάχη. Γιατί η θύελλα νέων μέτρων είναι πρώτων πυλών. Σε αυτή την εκλογική μάχη θα μετρηθεί το μπόι του λαού, η ετοιμότητά του να ασκήσει πιο αποτελεσματική πίεση, να διεκδικήσει, να αντεπιτεθεί την άλλη κιόλας μέρα, τους επόμενους μήνες. Αν σχηματιστεί μια δίθεν αντιμνημονιακή κυβέρνηση, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή θα είναι μια κυβέρνηση που θα ασχοληθεί μόνο με την κορυφή του παγόβουνου και όχι το ίδιο το παγόβουνο. Κυβέρνηση ευκαιριακής σύνθεσης. Τότε μια μόνο δραματική εμπειρία θα γνωρίσει ο λαός. Τις πρώτες κρίσιμες ώρες ο λαός θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας πότε θα γυρίσει από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός. Που τάχα θα διαπραγματευτεί την αναβολή της δόσης των δανείων 1, 2 ή 3 χρόνια. Η αναμονή θα μετατραπεί γρήγορα σε μια πρωτοφανή απογοήτευση, σε μια τυφλή αγανάκτηση που θα φέρει το κίνημα βήματα πίσω σε μια κρίσιμη περίοδο που χρειάζεται άλμα μπροστά. Αυτή η κυβέρνηση με άλλα πρόσωπα δεν θα είναι τελικά λιγότερο επικίνδυνη από τις κυβερνήσεις που έχουμε γνωρίσει. Είμαστε βέβαιοι ότι οι κομμουνιστές αριστεροί που χώρισαν οι δρόμοι μας στη δίνη των γεγονότων του 1991-92 μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τι λέμε, ανεξάρτητα αν διατηρούν διαφωνίες μαζί μας. Καταλαβαίνουν πολύ καλά τι σημαίνει να συμμετέχει ένα κομμουνιστικό κόμμα, ένα ριζοσπαστικό κόμμα σε μια κυβέρνηση διαχείρισης. Το παράδειγμα της Γαλλίας με την αιμοδοσία της σοσιαλδημοκρατίας από το αριστερό μέτωπο σίγουρα δεν θα σώσει το γαλλικό λαό, ούτε βεβαίως τους λαούς της Ευρώπης. Θα θέλαμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή σας σε μια παρακάτω σκέψη που κάνουμε, σε μια πρόβλεψη. Η επόμενη Βουλή, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Και εμείς σας λέμε μην αφήσετε τις εκπλήξεις να σας αποπροσανατολίσουν. Δεν αποκλείεται να αρχίσουν γρήγορα μεταγραφές βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, να εμφανιστούν νέα κόμματα και όλοι μαζί να παίξουν για τα καλά το παιχνίδι της αναμόρφωσης του σάπιου πολιτικού συστήματος, να γίνουν το πλυντήριο αμαρτιών του καπιταλιστικού συστήματος. Η πρόταση για κυβερνητική συνεργασία με το ΚΚΕ είναι μπλόφα. Προεκλογική πρόταση εκ του ασφαλούς, μόνο και μόνο για να γίνει υποκλοπή ψήφων, δηλαδή υποκλοπή ελπίδων. Τώρα που η σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να παραπλανά με μπλόφες όπως πριν, βρήκε άξιο διάδοχο στο πρόσωπο της λεγόμενης ανανεωτικής μεταμελημένης αριστεράς, που δεν έχει κανένα πρόβλημα να ρίξει στο πυρ το εξώτερο την πολύτιμη ιστορική πείρα του 20ου αιώνα, την ταξική πάλι, την προοπτική της. Είναι φαινερό ότι μια τέτοια συνεργασία και με άλλες μάλιστα δανεικές ψήφους μια προϋπόθεση έχει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να διαγράψει θέσεις που πατάνε στη στέρεα πείρα του παρελθόντος και οπωσδήποτε του σημερινού ζωφερού καπιταλιστικού παρόντος. Έτσι θα γίνουμε πολύ χρήσιμοι για να ανακοπεί το λαϊκό κίνημα, για να έχει αυτή η κυβέρνηση λυμμένα χέρια, να συμβιβάζεται και να υποτάσσεται στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, να κάνει τις γνωστές κολοτούμπες μέσα στην Ελλάδα πρωτίστως. Ήδη λίγες μέρες πριν τις εκλογές, οι επίδοξοι πρωθυπουργοί λένε καθαρά ότι για να υπάρξουν θετικές αλλαγές στην Ελλάδα και ανατροπές των συμφωνιών, πρέπει να γίνουν αλλαγές στα άλλα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρθει τάχαντες παντού η αριστερά στην εξουσία. Αυτό το παιχνίδι εμείς δεν πρόκειται να το παίξουμε, γιατί δεν θέλουμε ακριβώς να σκοτώσουμε τις ελπίδες του λαού. Αν εσείς έχετε χάσει την εμπιστοσύνη σας προς το λαό, εμείς δεν τη χάνουμε ποτέ.
ο εργαζόμενος λαός θα ξεσηκωθεί και στις πρώτες γραμμές θα είναι αυτοί που σήμερα διστάζουν ακόμα και φοβούνται. Στα Γιάννενα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε κάθε όριο καιροσκοπισμού, καθώς κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του κόμματος τη Δευτέρα στις 7 του Μάη να ανατρέψουν τις αποφάσεις του, που έχουν μάλιστα επικυρωθεί μέσα από διαδικασίες συνεδρίων. Παραμένουν από το 1968 στη ρεβάνς και πιο δυνατά από το 1991-92. Να μεταλλαχθεί το ΚΚΕ ή να φανιστεί, ώστε να έχουν όλοι τους τα χέρια λιμένα για αντιλαϊκές συμπράξεις, συμμαχίες, τόσο μέσα στο κίνημα όσο και στη διακυβέρνηση. Θέλουν να έχουν ελεύθερα στα χέρια, ώστε τη μια να λένε ότι θα καταργήσουν το μνημόνιο, την άλλη να μιλάνε για διαπραγμάτευση, τη μια να λένε αριστερή κυβέρνηση και την άλλη αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Πράγμα που αντικειμενικά οδηγεί σε καιροσκοπικές και επικίνδυνες συμμαχίες. Από τη μια να λένε ότι δεν αναγνωρίζουν το χρέος και από την άλλη να παραπέμπουν σε ατέρμονες νομικίστικες διαδικασίες για να δούμε πόσο μέρος του χρέους είναι νόμιμο και πόσο όχι. Δηλαδή, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Απαντάμε. Είσαστε μακριά ανοιχτωμένοι. Αν νομίζετε ότι τα μέλη του κόμματος δεν έχουν γνώμη, δεν έχουν προσανατολισμό, δεν ξέρουν τι έκαναν και τι κάνουν, δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τον καιροσκοπισμό και τον συμβιβασμό. Υπάρχουν ούτε ελάχιστα περιθώρια διαπραγματεύσεων με όπλο τους ίδιους τους κανόνες και το βάρβαρο σιδερένιο δίκαιο της λυκοσυμμαχίας. Ο κύριος Σαμαράς, παιδί του συστήματος, τόλμησε να μην υπογράψει το πρώτο μνημόνιο, βεβαίως για καθαρά δημαγωγικούς λόγους, και τον έσυραν στην υπογραφή του δεύτερου, σε αλλυπάλληλες επιστολές δήλωσης μετανοίας και πίστης. Ο κύριος Παπανδρέου, για τους δικούς του λόγους, τόλμησε να ζητήσει δημοψήφισμα και απολύθηκε κυριολεκτικά ύστερα από λίγο. Η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονόδρομος. Η σύγκρουση με τα μονοπόλια στην Ελλάδα είναι επίσης μονόδρομος. Πατώντας σε δύο βάρκες, θα ρίξετε το λαό στη θάλασσα αν πάρετε στα χέρια σας τη διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει θετική αναδιαπραγμάτευση για το λαό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που θα γίνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αποκλειστικά υπέρ της αστικής τάξης, υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων. Απαντάμε σε όλα τα κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία και παρακάτω ότι εμείς είμαστε ρεαλιστές αγωνιστές. Δεν ζητάμε ή όλα ή τίποτα. Δεν πρόκειται να κάτσουμε όμως με σταυρωμένα τα χέρια στις 7 του Μάη, όποια κυβέρνηση και σχηματιστεί. Δεν θα γίνουμε απλοί θεατές και παρατηρητές, περιμένοντας να απογοητευτεί ο λαός και να βγάλει διδάγματα από το πικρό μάθημα. Εμείς θα είμαστε στη μοναδική πλειοψηφία που σίγουρα θα υπάρχει, στη λαϊκή πλειοψηφία, και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην χάσει και άλλα ο λαός, να μην τα χάσει όλα. Θα παλέψουμε να διεκδικήσει ο λαός έστω και κάτι να κερδίσει για να οργανώσει έτσι με εμπιστοσύνη την αντεπίθεσή του. Διαθέτουμε επεξεργασμένα αιτήματα και άμεσους στόχους για το σήμερα, εδώ και τώρα, για την ανεργία και τις προσλήψεις, τα δημόσια κοινωνικά έργα, για τη διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων από την πλήρη χρεοκοπία, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για τις συλλογικές συμβάσεις, για τους στοχούς επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, για τους μικροπαραγωγούς αγρότες, για τη δημόσια υγεία, την πρόληψη, την πρόνοια,
για το συνολικό μεγάλο πρόβλημα της υγείας και της παιδείας, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους μαθητές, τους φοιτητές και τους σπουδαστές, για την επαγγελματική κατάρτιση, για τα πάντα. Πολλά από αυτά τα έχουμε επεξεργαστεί και ως προτάσεις νόμου. Τα θέτουμε βεβαίως πριν απ' όλα στους αγώνες, στο κίνημα. Γι' αυτό και ζητάμε δύναμη, μεγάλη δύναμη, για να γίνουν οι αγώνες πιο αποτελεσματικοί. Για μας ποτέ δεν ήταν αυτοσκοπός οι αγώνες. Γι' αυτό και μπορούμε. Γι' αυτό και μπορούμε να συναντηθούμε στην κάλπη με ριζοσπάστες αριστερούς, με εργαζόμενους που έχουν ταξική συνείδηση, χωρίς να απαιτούμε να υιοθετήσουν όλες τις θέσεις μας. Άλλωστε η κάλπη δεν δεσμεύει οριστικά κανέναν και καμιά. Απευθυνόμαστε σε αυτούς που επηρεάζονται από το ψευτοδίλημα ευρώ ή δραχμή. Διαβεβαιώνουμε το λαό και για άλλη μια φορά θα επιβεβαιωθούμε ότι ό,τι και αν κάνει, όσες θυσίες και εγκαταθέσει ακόμα, όση δύναμη και να δώσει στα κόμματα του Ευρωμονοδρόμου, όταν έλθει η ώρα θα υποστεί την έξωση από την Ευρωζώνη, την έξωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάθει δηλαδή αυτό που σήμερα μοιάζει να το φοβάται. Η ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα έγινε καθαρά για πολιτικούς λόγους, για να αποτραπούν οι οικονομικές συναλλαγές της χώρας με τα σοσιαλιστικά τότε Βαλκάνια, με τη Σοβιετική Ένωση, για να μαντρωθεί ο ελληνικός λαός στο ψεύτικο ευρωπαϊκό όνειρο, για να φοβάται τελικά ο ελληνικός λαός μήπως κάποτε του κάνουν έξωση. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, επίσης έγινε για πολιτικούς λόγους. Ας αν θυμηθούμε ποια περίοδος ήταν τότε. Τότε άρχισε σε παγκόσμιο επίπεδο πιο δυνατά ένας νέος γύρος ανταγωνισμού με ανερχόμενες καπιταλιστικές χώρες στην Ασία, στη Λατινική Αμερική. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους ήθελαν να επιδείξουν μια μεγάλη, διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει καταπιεί όλους τους λαούς της Ευρώπης. Ήθελαν να επιδείξουν μια μεγάλη Ευρωζώνη. Όμως, προσέξτε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Τώρα που η κρίση βαθαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν μελετώνται εναλλακτικά σενάρια αντίθετης κατεύθυνσης, εκδίωση χωρών από την Ευρωζώνη, ενώ ταυτόχρονα οι ηγετικές υπεριαλιστικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν και συζητάνε, ενδιαφέρονται για συνεργασίες δικές τους με κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκεφτείτε επίσης ότι ήδη έχει πονηθεί ένα σενάριο που είναι γνωστό, δημοσιευμένο, καθόλου διαψευσμένο και μάλιστα το οποίο το έχουν επεξεργαστεί στα βασικά του σημεία. Να ισχύσει δηλαδή για την Ελλάδα και για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, η χρήση του ευρώ υποτιμημένο πλήρως στο εσωτερικό της χώρας και υπερτιμημένο στις διακρατικές σχέσεις, έτσι που το χρέος θα γίνει πενταπλάσιο και πολλαπλάσιο. Με το ευρώ στο χέρι οι εργαζόμενοι, άλλης αξίας, με το ευρώ τα δάνεια, πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, άλλης αξίας. Άρα, το δίλημα ευρώ ή δραχμή δεν έχει καμιά αξία. Και με ευρώ και με δραχμή, δίχως ριζική πολιτική αλλαγή, ένα μεγάλο μέρος του λαού θα είναι εντελώς πτωχευμένο. Όλα τα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία ως τον ΣΥΡΙΖΑ, του λένε ότι ο αγώνας θα γίνει μόνο σε ένα επίπεδο, έξω από την Ελλάδα, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στα όργανα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ρωτάμε εμείς τον εργαζόμενο λαό. Δηλαδή, μέσα στην Ελλάδα, εντός Ελλάδας,
πέρα από τα σύνορα εκτός. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι και εκμεταλλευτές του λαού. Δεν υπάρχει καπιταλιστική εργοδοσία. Δεν υπάρχουν μονοπόλια, τράπεζες, εφοπλιστές, μεγαλέμποροι, ισχυροί μεσάζοντες, αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων στο χονδικό και λιανικό εμπόριο. Δεν υπάρχουν μεγαλοεργολάβοι, μεγαλοεξαγωγείς. Ποια κυβέρνηση λοιπόν από όλες αυτές που προτείνονται θα υποχρεώσει μέσα στην Ελλάδα τα μονοπόλια σε όλους τους κλάδους να καταργήσουν, να πάρουν πίσω τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς πείνας, τις ατομικές συμβάσεις με τον τροποκρατημένο εργάτη και υπάλληλο μπροστά στον κίνδυνο βεβαίως της ανεργίας. Ποιος θα υποχρεώσει την επιστροφή των κουρεμένων αποθεματικών, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ΤΕΗ, των ομολογιούχων που εμπιστεύθηκαν την αποτεμίευσή τους σε κρατικά ομόλογα? Πώς θα διασφαλιστεί ο μικροπαραγωγός αγρότης να γλιτώσει από το ακριβό ρεύμα, τα ακριβά λοιπάσματα και γενικά τα καλλιεργητικά εφόδια? Πώς θα του εξασφαλίζεται να πουλήσει την παραγωγή του και να πάρει ένα καλό εισόδημα και την ίδια ώρα να μην αγοράζει ακριβά ο εργαζόμενος ως καταναλωτής? Θέτουμε επίσης ένα άλλο ερώτημα σε όλα τα κόμματα και ειδικά στα λεγόμενα αριστερά που ψελίζουν περί εθνικοποιήσεων. Θα καταργήσετε τη λίστα των υποχρεωτικών ιδιωτικοποιήσεων που εδώ που τα λέμε είναι επιβεβλημένες όχι μόνο από τα μνημόνια και τη Δανειακή Σύμβαση αλλά κυρίως και από τη συνθήκη του Μάστρικ? Είναι βασική απόφαση και υποχρεωτική εντολή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσετε τη γυροβολιά για αγοραστές και μακροχρόνιους ενοικιαστές? Δίνουμε στον ελληνικό λαό, στον εργαζόμενο λαό, σε πολύ γενικές γραμμές, αλλά συγκεκριμένα, τη λίστα των υποχρεωτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιωτικοποιήσεων. Τι αφορούν? Το σύνολο σχεδόν των υποδομών μεταφοράς της χώρας που ανήκουν στο κράτος. Δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, τρένα. Τις επιχειρήσεις ίδρυψης, δηλαδή την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ της Θεσσαλονίκης. Τις υποδομές ενέργειας, λιγνίτες κτλ. ΔΕΗ. Τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία. Τις επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα. Την Αγροτική Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και άλλες, τη Δοδόνη, τη ΣΕΚΑΠ κτλ. Όλες δηλαδή τις αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην Αγροτική Τράπεζα. Τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις όπως τη ΛΑΡΚΟ. Περιοχές φιλέτα, γης, θαλάσσιες εκτάσεις, το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Όλοι εσείς, ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ κτλ., υπόσχεστε κοινωνική πολιτική. Αλλά αυτή πώς θα ασκηθεί χωρίς κρατική χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων και ενώ οι καπιταλιστές εργοδότες απαιτούν μείωση έως και κατάργηση των εργοδοτικών κρατήσεων? Τι θα κάνετε λόγου χάρη? Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Απέναντι στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκίας να διεξάγει έρευνα για υδρογονάνθρακες στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και στην Κυπριακή ΑΟΣ, όλα τα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, προβάλλουν μάλιστα σήμερα στην πρώτη γραμμή τη μαγική λέξη, την καραμέλα, τη λέξη ανάπτυξη. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αφού μας έσωσαν, όπως προκλητικά λένε από τη χρεοκοπία, τώρα υπόσχονται ότι θα γίνουν επενδύσεις, θα έλθει ανάπτυξη, η πίτα θα μεγαλώσει, άρα θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα γίνει αναδιανομή. Θυμούνται ίσως, αλλά πρέπει να θυμηθεί και ο λαός, αυτή τη σπουδαία μεγάλη αναδιανομή που έγινε προ-κρίσης όταν υπόγραψαν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας στα πλαίσια της ΓΕΣΕ την αύξηση των 77 λεπτών την ημέρα, ούτε ένα ευρώ. Τέτοιες δόξες υπόσχονται στο λαό, όταν βέβαια τον έχουν φτάσει σε μισθούς 200 και 300 ευρώ το μήνα.
αλλά και ο κύριος Τσίπρας χαϊδεύει τα αυτιά των μονοπωλίων, των επιχειρηματικών ομίλων, ότι θα στηρίξει, λέει, το κόμμα του, προσέχτε, την υγιή επιχειρηματικότητα. Μήπως έχετε ακούσει και άλλη φορά και κάθε μέρα αυτό τον όρο. Αυτός ο όρος είναι καραμέλα στο στόμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο όρος υγιής επιχειρηματικότητα παραπέμπει στο πιο σκληρό πυρήνα των μονοπωλίων. Εκτός των άλλων, χτυπά κατευθείαν στο σταυρό τη μικρή επιχείρηση. Κρύβουν από τον ελληνικό λαό, όσο βεβαίως μπορούν να κρύψουν, ότι οι καπιταλιστές επενδυτές, Έλληνες και ξένοι, επενδύουν όχι εκεί που παράγονται χρήσιμα προϊόντα για το λαό, προϊόντα φθηνά και ποιοτικά, αλλά εκεί που βγάζουν γρήγορο κέρδος. Βεβαίως θα γίνουν επενδύσεις, αλλά με όρους δουλεμπορίου, με όσο γίνεται ελάχιστο μόνιμο προσωπικό, με πληθώρα ευκαιριακού προσωπικού. Οι θέσεις εργασίας θα είναι πολύ λιγότερες από τις θέσεις ανεργίας. Η μισοεργασία, η μισοανεργία, η ανεργία θα μονιμοποιείται. Κρύβουν από τον ελληνικό λαό ότι οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις, πολύ πριν την κρίση, άσχετα με την κρίση, με τη συνθήκη του Μάστριχτ που καθόρισε τις τέσσερις ελευθερίες, την απελευθέρωση κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, εργατικού δυναμικού υπηρεσιών, επενδύουν στην Ελλάδα για να συσσωρεύσουν κεφάλαια κέρδη, για να κάνουν ύστερα αμέσως επενδύσεις στο εξωτερικό, εξαγορές στο εξωτερικό. Δεν έχουν κανένα πατριωτικό κόλλημα να κλείσουν μια επιχείρηση στην Ελλάδα, να βγουν στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν στριμώχνονται σε τέτοιες ερωτήσεις, απαντούν με πολύ μεγάλη ευκολία. Μα τι λέτε, θα κάνει το κράτος επενδύσεις. Και τους ρωτάμε, θα ιδρύσετε κρατικά εργοστάσια σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας? Θα συγκρουστείτε τότε με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπόφευκτα? Τότε γιατί δεν έχετε πρόγραμμα σύγκρουσης και εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι θα γίνει με τη θάλασσα των εισαγόμενων προϊόντων, προϊόντων που μπορούμε θαυμάσια να παράγουμε στην Ελλάδα? Ας πάμε όλος και σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, που τα άλλα κόμματα όλα δεν μπήκαν στον κόπο να το δείξουν προεκλογικά. Λέτε και δεν αφορά το ελληνικό λαό, δεν αφορά την οικονομία, δεν αφορά τα ίδια τα παιδιά του ελληνικού λαού. Τι θα κάνετε σε περίπτωση πολέμου κατά της Συρίας και του Ιράν? Πείτε μας τι θα κάνετε. Γιατί εσείς που ζητάτε εντολή για κυβέρνηση αυτοδύναμη ή κυβέρνηση συνεργασίας, έχετε καταπιεί κυριολεκτικά τη γλώσσα σας σε μείζωνα ζητήματα που τρέχουν τώρα και θα τρέξουν πιο γρήγορα το επόμενο διάστημα. Μπορούμε εμείς ως κομμουνιστικό κόμμα να μην θίξουμε και προεκλογικά ότι στην περιοχή μας η διαπάλη είναι τεράστια? Στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στον Κάφκασο, διαπάλη ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη, ανάμεσα στους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Και αυτή η διαπάλη αποκτά επικίνδυνη, βρίσκεται, περνάει σε επικίνδυνες εξελίξεις, σε μια περιοχή που διαθέτει ενεργειακό πλούτο και αποτελεί πέρασμα των πρώτων ελών από την Κεντρική Ασία, την Κασπία, τη Μέση Ανατολή, τόσο προς τη Δύση, όσο και προς τις γοργά ανερχόμενες δυνάμεις της Ασίας, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και άλλες. Πανίσχυρα μονοπόλια, υπεριαλιστικές ενώσεις και ανερχόμενες υπεριαλιστικές δυνάμεις πλέκονται σε ένα κουβάρι
φοβερών αντιθέσεων και εξαιρετικά επικίνδυνης διαπάλης. Απαιτούμε να εμποδιστεί κάθε εμπλοκή της Ελλάδας σε ένα πιθανό υπεριαλιστικό πόλεμο κατά του Ιράν και της Συρίας. Να μην τηρηθεί οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ που άμεσα ή και έμεσα εμπλέκει τη χώρα. Να μην χρησιμοποιηθεί η βάση της Σούδας, να κλείσει τώρα, πριν ο κίνδυνος γίνει τεράστιος. Να επιστρέψουν όλα τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων. Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια και όλες οι συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Εργαζόμενοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είμαστε αγωνιστές, μαχητές, οραματιστές, αλλά διαθέτουμε ταυτόχρονα και πολύ συγκεκριμένο ρεαλισμό. Ξέρουμε καλά ποιος είναι ο σημερινός συσχετισμός δυνάμεων στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι θα χρειαστεί σκληρή προσπάθεια για να ανακαλύψει ο λαός τη δύναμή του, για να περάσει στην αντιπίθεση ως τη ριζική ανατροπή που εμείς της δίνουμε όνομα και περιεχόμενο. Εργατική λαϊκή εξουσία, κοινωνικοποίηση του πλούτου, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερής διαγραφή του χρέους, εργατικός λαϊκός έλεγχος, προσέξτε, από τα κάτω προς τα πάνω. Είμαστε αγωνιστές, οραματιστές και γι' αυτό ρεαλιστές. Ξέρουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη που συμφέρει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού δεν θα προκύψει σε μια μέρα ούτε σε μια νύχτα. Ούτε έχουμε αυταπάτες ότι θα προκύψει άμεσα μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Αν η εργατική λαϊκή εξουσία δεν είναι σήμερα στην ημερήσια διάταξη της εργατικής λαϊκής πάλης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καιρός να δυναμώσει η μοναδική συμμαχία που μπορεί να εμποδίσει τα χειρότερα και να κατακτήσει τελικά τη νίκη, να νικήσει στην πορεία. Η δική μας πρόταση συμμαχίας δεν ξεκινά ανάποδα από τις κορυφές ή από τα πάνω συμμαχία, όσο καλή κι αν κάποτε προκύψει, είναι ευάλωτη αν δεν δοθεί βάρος και προτεραιότητα στο πιο βασικό, τη συμμαχία των κοινωνικών δυνάμεων που έχουν συμφέρον να αναμετρηθούν με τα μονοπόλια, τις επιλογές των υπεριαλιστών. Η λαϊκή συμμαχία έχει φύτρα σήμερα. Έχουν διαμορφωθεί τα φύτρα της. Και έχει ένα όνομα, ανεξάρτητα του τίτλου. Είναι συμμαχία της εργατικής τάξης με τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και της υπαίθρου. Με τους νέους, τις γυναίκες που ανήκουν στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Το έργο της λαϊκής συμμαχίας ξεκίνησε προχθές θες, εξελίσσεται σήμερα στο έδαφος των καθημερινών των πιο οξυμένων προβλημάτων. Δεν περιμένουμε εμείς τη μεγάλη μέρα της νίκης. Δουλεύουμε να έχει ο λαός, έστω και μέσα στις σημερινές συνθήκες, μικρότερες ή μεγαλύτερες νίκες. Η κοινωνική συμμαχία όμως πρέπει να γίνει υπόθεση του ίδιου του λαού, της πλειοψηφίας του. Δίχως όμως πανίσχυρο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτή η συμμαχία δεν θα μπορέσει να αποκτήσει μαζικότητα, σταθερότητα, αποτελεσματικότητα, συνέχεια με προοπτική. Το πανίσχυρο κουκουέ είναι ένας όρος αναγκαίος. Δεν υποκαθιστά βεβαίως καθόλου την πλειοψηφία του λαού που θα πρωταγωνιστήσει. Το πανίσχυρο όμως κουκουέ είναι αναγκαίος όρος, είναι το λίπασμα για να μπουν σοβαρά εμπόδια στη σαρωτική επέλαση του κεφαλαίου και των κομμάτων του. Να πολεμηθεί αποτελεσματικά η νικηφόρα για το λαό πορεία του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί το λαό να αγωνιστεί για τα άμεσα προβλήματά του, αλλά και να συγκεντρωθούν δυνάμεις που στηρίζονται και στη δική τους πείρα, για να διεκδικήσουν,
να γίνουν λαϊκή περιουσία τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής στους κλάδους της βιομηχανίας και του συγκεντρωμένου εμπορίου. Να δημιουργηθούν ενιαίοι αποκλειστικά κρατικοί φορείς στους κλάδους στρατηγικής σημασίας, όπως της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των κατασκευών, των μεταφορών της εξόρυξης. Να κοινωνικοποιηθούν οι γη, οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν νέου τύπου λαϊκοί παραγωγικοί συνεταιρισμοί. Η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και ο νέος τύπου συνεταιρισμός των μικρών παραγωγών θα απελευθερώσει τις μεγάλες, αναξιοποίητες, υποθηκευμένες ακόμα αναπτυξιακές παραγωγικές δυνατότητες που διαθέτει σήμερα η χώρα μας. Μόνο η λαϊκή οικονομία μπορεί να εξαλείψει οριστικά την αναρχία της παραγωγής, τη ζούγκλα των ανταγωνισμών των μονοπωλιακών ομίλων που ανταγωνίζονται για το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Η λαϊκή οικονομία μπορεί να αξιοποιήσει και τα κατανήμει σε αυτή την κατεύθυνση το σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας, εξαλείφοντας την ανεργία. Πλούτο και αναπτυξιακές δυνατότητες διαθέτει η Ελλάδα, αλλά αυτές είναι αποξενωμένες από το λαό, μακριά από το λαό, από το λαό που παράγει. Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιμο ρηχτό πλούτο, εγχώριες ενεργειακές πηγές, διαθέτει δομικά υλικά τσιμέντο για κατασκευές, διαθέτει σημαντικές δυνατότητες κάλυψης των εγχώριων διατροφικών αναγκών. Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Διαθέτει και μπορεί να δημιουργήσει σημαντική βάση παραγωγής, κλωστοϊφαντουργίας, ένδυσης, υπόδυσης. Διαθέτει και σχετική τεχνογνωσία. Σημαντική υποδομή υπάρχει σήμερα στη βιομηχανία του μετάλλου. Είναι μεγάλη δύναμη η ναυτιλία. Υπάρχει σημαντική υποδομή τεχνοδοσίας στον κλάδο της κατασκευής και επισκευής πλοίων, εμπορικών, τουριστικών και πολεμικών. Σε αυτή τη βάση είναι ρεαλιστικό όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν δικαίωμα σε ισότιμες δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας, παιδείας, αναψυχής, προστασίας των παιδιών και των υπερηλίκων. Είναι ρεαλιστικό το οικογενειακό νοικοκυριό να στηρίζεται από δημόσιες δωρεάν κοινωνικές υποδομές, παραδείγματος χάρη εστιατόρια, καθαριστήρια και άλλες υποδομές στους μεγάλους εργασιακούς χώρους. Στα εκλεγμένα όργανα της λαϊκής εξουσίας, προσέχτε, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά από όλα τα άλλα κόμματα. Στα εκλεγμένα όργανα της λαϊκής εξουσίας θα μετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων στις κοινωνικές παραγωγικές μονάδες και θα διασφαλίζεται η αντιπροσώπευση των συνεταιρισμένων εμπορευματοπαραγωγών, των φοιτητών, των συνταξιούχων. Ακόμη και στα ανώτατα όργανα εξουσίας για το σύνολο της χώρας, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι δεν θα είναι μόνιμοι, αλλά ανακλητοί και πριν ακόμα διεξάγεται η εκλογική διαδικασία. Και βεβαίως έχουμε ουσιαστική διαφορά από το αστικό κοινοβούλιο στο λαϊκό κοινοβούλιο που εμείς υποστηρίζουμε, γιατί αυτοί που θα ψηφίζουν θα είναι ιδιοκτήτες του πλούτου, όχι χειραγωγημένοι, εκμεταλλευόμενοι, καταπιεζόμενοι. Είμαστε βέβαιοι ότι και αυτοί που διαφωνούν μαζί μας δεν μας αμφισβητούν ότι είμαστε ένα έμπειρο κόμμα. Ξέρουμε να μαχόμαστε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Έχουμε και ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και αν θέλετε, αναγνωρίζουμε λήψεις, αδυναμίες, μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι. Αλλά έχουμε και διατηρούμε και θα διατηρήσουμε ένα αναντικατάστητο πλεονέκτημα, πολύτιμο σε κάθε φάση και ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης
που η πίεση είναι πολυμέτωπη. Δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι. Δεν μπορούν να μας εξαγοράσουν, να μας ξεγελάσουν, να μας φοβήσουν. Αυτό το κουκουέ ισχυρό έχει ανάγκη σήμερα ο λαός. Το χρειάζεται η Ελλάδα. Σε τι συνίσταται η μεγάλη συνεισφορά μας? Όχι γιατί γενικά είμαστε αγωνιστές και μαχητές και μαχήτριες, αλλημονόμασταν δεν είμαστε και δεν ζητάμε κανένα αντάλλαγμα γι' αυτό. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε συνειδητά. Το μάθαμε από τις παππούδες και τις γιαγιάδες μας, από τους πατεράδες μας, το μαθαίνουν τα παιδιά μας και από μας. Αυτό που θέλουμε, αυτό που μπορούμε, το αναντικατάστατο να δώσουμε, είναι ότι είμαστε σε θέση να οθήσουμε στη λαϊκή αφύπνιση, στη λαϊκή οργάνωση, στην ανάπτυξη της μαζικής, λαϊκής, αγωνιστικής πρωτοβουλίας. Εκεί κρινόμαστε, εκεί πρέπει να κρινόμαστε. Και όχι μόνο όπως εμείς είμαστε. Να είστε βέβαιοι, την ανατροπή, την εργατική λαϊκή εξουσία δεν θα την κατακτήσει το κουκουέ μόνο του, όπως ισχυρίζονται ότι τάχα λέμε εμείς τα άλλα κόμματα. Θα την κατακτήσει ο πρωταγωνιστής λαός, η πρωταγωνίστρια εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της. Και εμείς βεβαίως θα είμαστε εκεί, στην πρώτη γραμμή. Θα είμαστε αιμοδότες, αλλά ο πρωταγωνιστής θα είναι ο λαός, να είστε βέβαιοι. Αλλά ας έρθουμε στα πολύ σημερινά, στο μεθαύριο. Η επικείμενη εκλογική μάχη, χωρίς όπως είπαμε να είναι η τελευταία μεγάλη μάχη, έχει όμως την κρίσιμη σημασία της. Αν μείνει ανεκμετάλλευτη για το λαό, τότε την άλλη μέρα από χειρότερες συνθήκες θα αντιμετωπίσει τη θύελλα. Το νέο, πιο σκληρό πόλεμο που έρχεται. Αλλά με πανίσχυρο κουκουέ στην κάλπη, με λαό χειραφετημένο από διλήμματα και αυταπάτες, τότε είναι βέβαιο ότι από ανώτερο μετερίζει θα αποκρούσουμε το νέο πόλεμο, θα αντεπιτεθούμε. Εμπιστευτείτε λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν θα σας προδώσουμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Σας διαβεβαιώνουμε. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να είμαστε μόνο πρωτοπόροι και μαχητικοί. Τα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας ξέρουν πολύ καλά ότι το πρώτο μάθημα που παίρνουν στα φροντιστήρια που κάνει το έμπειρο κόμμα μας είναι ένα πράγμα. Σας θέλουμε πρώτους και πρώτες στη θυσία και στην ανιδιοτέλεια. Αυτό το χάρισμα. Αυτό το χάρισμα πρέπει να το διατηρούμε, να επαγρυπνούμε να μην το χάσουμε, να το καταχτούμε. Γιατί κανείς
δεν γεννήθηκε. Σοφός, έξυπνος, μαχητικός και ανιδιοτελής. Και σε αυτή την κοινωνία που ζούμε θέλει μεγάλο θάρρος, μεγάλη αντοχή, γερή καρδιά και στομάχι για να μένει σταθερός, να γίνεσαι ευκίνητος όταν πρέπει, αλλά να μην χάνεις τον μπούσουλα. Θέλει αντοχή. Και όταν σκέφτεσαι τον εαυτό σου και το στενό σου περίγυρο, όταν γλυκαίνεσαι από δωρεές, όταν φοβάσαι, όταν κυρίως αρχίζεις να χάνεις την εμπιστοσύνη σου στο λαό, σε αυτό το λαό, όπως ψήφιζε μέχρι τώρα, τότε μαζί με τη μαχητικότητα χάνεις και τη διάθεση για αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια. Δεν παραπέμπουμε αυτή τη στιγμή στο συναίσθημα. Παραπέμπουμε στην καθημερινή πείρα που έχει αποκτήσει ο λαός από τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες, τους κνίδες και τις κνίτισες, τους φίλους, τους συνεργαζόμενους με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αυτή η εμπειρία, πέρα από άτομα, πέρα από παρατηρήσεις, πέρα από ατομικές αδυναμίες, αυτή η πείρα δείχνει ένα πράγμα. Αν δεν υπήρχε σταθερό κουκουέ τα τελευταία 20 χρόνια, αυτός ο λαός δεν θα είχε κάνει και αυτά τα βήματα και αυτή την πρόοδο που έκανε στους αγώνες. Πανίσχυρο κουκουέ στην κάλπη. Όλοι μαζί με το λαό να ορθώσουμε ανάστημα. Και αν είμαστε πιο δυνατοί, θα είναι πιο δυνατό το ανάστημα του λαού στην επίθεση που θα εξαπολυθεί το επόμενο διάστημα. Το κουστούμι έχει κοπεί, κανένας διαπραγματευτής, είτε δεξιός, για να χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία, είτε αριστερός στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να γυρίσει με γεμάτα τα χέρια για το λαό. Με άδεια και πιο άδεια θα γυρίσει. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε βήματα μπρος, να μην γυρίσουμε πίσω, για να μπορούμε να οραματιζόμαστε τη ριζική αλλαγή και ανατροπή που θα έρθει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γεια σας. Thank you.
ζούμε, μη δεν καμιά στιγμή, μη δώσω στην αγωγή.